Φίλες και φίλοι του Newsit, σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε μια ακόμη συνέντευξη. Αυτή τη φορά κοντά μας είναι ο κύριος Νεκτάριος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Μπαρέκα. Κύριε Νικολόπουλο, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά στα νέα μέτρα της κυβέρνησης και πώς τα κρίνετε. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Εμείς σαν Μπαρέκα έχουμε ζητήσει, μια και γίνεται λόγος για τους εσωτερικούς χώρους, να μπορέσουν οι εσωτερικοί χώροι να δουλεύουν για τους εμβολιασμένους όπως ήταν παλιά, κανονικά. Όχι καθήμενοι, αλλά όρθιοι να μπορούν να χορεύουν, να πίνουν και να μπορέσουν να διασκεδάσουν κανονικά όπως παλιά. Αυτό είναι το μπόνους για κάθε εμβολιασμένο και να μπορεί και αυτός να διασκεδάσει. Και να μην είναι όπως είναι οι μη εμβολιασμένοι. Έχετε πάρει απάντηση σε αυτό στο ερώτημα? Αυτή τη στιγμή περιμένουμε το ΦΕΚ να βγει για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το ΦΕΚ αργεί, που για μένα αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα πάμε για ακύρωση για τους εσωτερικούς χώρους. Όσο μεγαλώνουν τα κρούσματα, πιστεύω ότι θα το ακυρώσουν. Και δεν θα ανοίξουν καθόλου οι εσωτερικοί χώροι. Αυτό αφού γκράζομαι εγώ. Αυτό συζητάμε μέσα στο σωματείο, ότι για να μην βγαίνει, γιατί αύριο, έτσι είναι, Παρασκευή νομίζω είναι, θα πρέπει να ξέρουμε όλοι τι κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που ξέρουμε είναι το πόσο είναι το πρόστιμο και πόσες μέρες θα είμαστε κλειστά. Εσείς δηλαδή αύριο που ξεκινάει, θα είναι ενισχύει η νέα νομοθεσία, δεν γνωρίζετε πώς θα τηρήσετε το νόμο, αυτό μου λέτε? Ναι, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι το τι ακούμε από τα μέσα. Τι θα μας πείτε εσείς, τι θα ακούσουμε από τις ειδήσεις. Δεν έχουμε τίποτα στο να μας δώσει λύσεις, θα απαντήσει στα ερωτήματα. Έχετε μπροστά σας, κύριε Νικολόπουλε, 1,5 μήνα προκειμένου να κερδίσετε το στοίχημα. Ποιο είναι αυτό? Να γεμίσετε τα ταμεία σας, να γεμίσετε τα μαγαζιά σας? Είναι εφικτό να κερδιθεί αυτό το στοίχημα? Εγώ βλέπω να έχουμε μια σεζόν χειρότερη την περσινή. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ακυρώσεις είναι φωτιά στα νησιά, μετά και από το ότι θα πρέπει να ταξιδεύεις με rapid test ή με μοριακό. Υπάρχει κόσμος, οικογένειες που είχαν προγραμματίσει μια εκδρομή σε νησιά, το οποίο όμως δεν μπορούν να βγουν πια. Δηλαδή, όποιος δεν είναι εμβολιασμένος, ειδικά τα παιδιά που ακόμα δεν είναι εμβολιασμένα, θα πρέπει μια οικογένεια να δίνει 80 ευρώ μόνο για το τεστ και 80 να γυρίσει, συν τα καράβια του, ένα αυτοκίνητο που θα έχει. Οπότε μιλάμε ότι έχει γίνει πολύ ακριβό πια το διήμερο, το τριήμερο, για να μπορέσεις να κάνεις μια εκδρομή σε ένα νησί. Το σημαίνει ότι δεν θα γεμίσουν και τα δικά σας μαγαζιά. Τώρα εσείς περιμένετε αυτά τα σήματα να έρθουν, τα τρία σήματα για τα καταστήματά σας. Έρχεται ο πελάτης στο μαγαζί, βλέπει τρία σήματα και τι γίνεται μετά? Εμείς κανονικά, όπως έχω ακούσει εγώ από τις ειδήσεις και από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, θα πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο στην πόρτα. Εάν και εφόσον επιτρέπεται η είσοδος στους εμβολιασμένους μέσα, θα πρέπει να κάνουμε με τα barcode, να σκανάρουμε το κινητό του, για να μπορέσουμε να μπει μέσα στον εσωτερικό χώρο, αν θέλει να διασκεδάσει. Κάτι που στην Αθήνα είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Μιλάμε για τα νησιά. Αυτή τη στιγμή έχουν 1,5 μήνα να μπορέσουν να κερδίσουν κάτι. Γιατί στην Αθήνα, γιατί το λέω στην Αθήνα, αν εξαιρέσει και μια μεγάλα μαγαζιά live, τα μπουζούκια που λέμε, τα γέτα διασκέδασης, και αυτά ακόμα αυτή την εποχή ήταν κλειστά. Πάντα. Μιλάμε για νησιά τα οποία ο χώρος ο εξωτερικός είναι μικρός, είναι πάνω σε ένα σοκάκι ένα μαγαζί. Ο εσωτερικός είναι μεγάλος, πιο μεγάλος. Εκεί θα πρέπει να σκανάρει το όνομα του πελάτη, να βλέπει διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα, από ό,τι έχω ακούσει εγώ αυτό, και να μπορεί να μπει μέσα. Ο μη εμβολιασμένος να κάθεται έξω. Όταν τώρα θα θέλει ο μη εμβολιασμένος να πάει τουαλέτα, αν δεν προμηθευτούμε χημικές τουαλέτες παντού έξω, όπως είναι στις οικοδομές, θα πρέπει να τον βάζουμε μέσα στην τουαλέτα, να περιμένουμε απ' έξω, να βγει από την τουαλέτα και να τον περάσουμε πάλι στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού.
Είναι εφικτό αυτό τώρα να γίνει, ακούγεται αστείο αυτό. Δηλαδή, μόνο να γελάσει κανείς μπορεί. Πόσοι υπάλληλοι θα έχετε για να καλύψετε αυτή την ανάγκη? Θα πρέπει να έχουμε σίγουρα δύο επιπλέον άτομα. Σίγουρα. Ο ένας να σκανάρει. Τώρα, μιλάμε για μαγαζιά πιο μικρά. Ναι. Τα μεγάλα μαγαζιά που μιλάμε για 2.000-3.000 άτομα, θα πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 3 άτομα σε κάθε πόστο. Δηλαδή, 3 άτομα στην πόρτα, 3 άτομα στις τουαλέτες. Mm-hmm. Είναι ένα σύν αυτό το οποίο. Φαντάζομαι το πρώτο Σάββατο που θα γίνει το από 89.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα να σκανάρουν ονόματα, ταυτοποίηση να γίνεται, θα μπλοκάρει το σύστημα. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα μπλοκάρει. Κύριε Νικολόπουλε, εσείς έχετε προμηθευτεί κάποια ειδικά μηχανήματα για να σκανάρετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων? Από ό,τι έχω ακούσει, θα γίνεται μέσα από ένα application από το κινητό μας. Κινητό. Ναι, που θα μπορεί αυτομάτως να βλέπει το ποιος είναι ο άνθρωπος. Το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό. Ναι. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Αλλά για να καθυστερεί, το ξανατονίζω πάλι αυτό, επειδή το συζητάμε μεταξύ μας, για να καθυστερούν τόσο πολύ, γιατί αύριο υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι κάτι θα αλλάξει. Εσείς δηλαδή από αύριο πρέπει να σκανάρετε τον κάθε πελάτη? Ναι. Και καμία ενημέρωση μέχρι αυτή τη στιγμή που μου λέτε? Μέχρι τώρα δεν έχουμε τίποτα, όχι. Περιμένουμε το ΦΕΚ ακόμα να βγει για να ξέρουμε τι κάνουμε. Εμείς θα πρέπει να σκανάρουμε και να βλέπουμε την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του. Αν είναι ξένος ή αν δεν έχει ταυτότητα διαβατήριο, το δίπλωμα. Κύριε Νικολόπουλε, εσείς το προσωπικό σας το έχετε εμβολιάσει? Το προσωπικό στα μαγαζιά τα δικά μας, τα πιο πολλά άτομα είναι εμβολιασμένα. Υπάρχουν αυτού... και κάποιοι... Πώς το διαχειρίζεστε? Με αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι μου είπατε, δεν άκουσα καλά. Ναι, λέω. Ναι. Με αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό το ζήτημα? Προσπαθώ να τους συμβουλέψω, να προσπαθήσω να τους πω ότι θα είναι σωστό να πάνε να το κάνουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να ασκήσω πίεση ή εκφοβισμό ή εκβιασμό για να πάνε να το κάνουν. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρει και η κυβέρνηση πάνω της για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να πει η κυβέρνηση ότι απολύουμε τον κάθε άνθρωπο που δεν έχει εμβολιαστεί. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αν μου το πούνε όμως από την κυβέρνηση ότι καλύπτομαι και νομικά, θα πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει. Στείλατε πρόσφατα μία επιστολή ως Βαρέκα στον κύριο Χαρδαλιά. Μέσα σε αυτή εκφράσατε κάποια παράπονα και κάποιες προτάσεις. Απάντηση είχατε ή κάποια επικοινωνία με τον κύριο Χαρδαλιά? Εμείς σαν Παρέκια έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να βρεθούμε σε μια επικοινωνία. Δυστυχώς, με την εστίαση δεν το βλέπουν όπως πρέπει. Είμαστε το δεύτερο... Είμαστε σε ποσότητα κόσμου, είμαστε το νούμερο 2 μετά το δημόσιο. Και είμαστε σε κατάταξη παγκόσμια, η εστίαση στην Ελλάδα είναι από τις πρώτες. Μην πω η πρώτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα καλύτερα beach bar στον κόσμο. Είναι τιμή αυτό. Έχουμε τρομερά μαγαζιά που παγκοσμίως τα ξέρουν όλοι πια. Ισχύει. Αλλά δύσκολα μας ακούνε. Και να φανταστείτε ότι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει και ασχολείται αποφάσεις της κυβέρνησης για την εστίαση, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δικός μας που πραγματικά να γνωρίζει το τι σημαίνει εστίαση. Δηλαδή, λέμε μια πρόταση, το οποίο δεν γίνεται όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν θα το ξέρει ο κ. Χαρδαλιάς, δεν θα το ξέρει ο εκάστοτε υπουργός. Επίσης, σε ανακοινώσεις δικές μας, σαν Παρέκα, το παίρνουν διάφορα κόμματα άλλα και πατάνε πάνω στις ανακοινώσεις αυτές και το προβάλλουν και αυτοί σαν δικό τους. Ή βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί και λένε ότι εμείς προτείνουμε αυτό το πράγμα, το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τονίζουν το πολιτικό που το έχει πει, τονίζουν το κόμμα αυτό που πατάει πάνω στη δικιά μας ανακοίνωση. Εμείς σαν Παρέκα δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα, είμαστε καθαρά επιχειρηματίες, ούτε κόμματα ούτε χρώματα.
Κυρία Νικολόπουλο, για να κλείσουμε, τελευταίο ερώτημα. Τι θα προτείνατε, αν σας άκουγε αυτή την ώρα ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης ή ο κ. Χαρδαλιάς ή η αρμόδια από την κυβέρνηση, τι θα προτείνατε ως μια άμεση κίνηση που θα έπρεπε να γίνει αύριο το πρωί για να βοηθήσει λίγο την περίπτωσή σας, το δικό σας κλάδο? Εγώ θα του ζητούσα να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Δηλαδή, ευτυχώς που το γυρίσανε τώρα στο θέμα των εμβολιασμένων, γιατί μας είπαν πριν από μια εβδομάδα ότι το 60%, το 40%, το 50% θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα με την εστίαση τα πράγματα. Γιατί η εστίαση έχει διαφορετικά κομμάτια. Είναι άλλα τα κέντρα διασκέδασης, άλλο το ταβερνάκι, το μικρό, ναι, άλλο το μπαρ, άλλο το beach bar. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 μήνα να πάρουμε λεφτά σαν χώρα. Και σαν χώρα λεφτά φέρνει μόνο η εστίαση, ο τουρισμός. Μην το καταστρέψουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι, και οι πολιτικοί και οι γιατροί και εμείς οι επιχειρηματίες, γιατί και εμείς τι κάνουμε, μονίμως γκρινιάζουμε, και θέλουμε και εμείς συνέχεια να γίνεται κάτι διαφορετικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Τι έχετε να καταθέσετε αυτή την ώρα, τι έχετε να προτείνετε? Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει όλα ξεκάθαρα αυτό που είπα. Θα πρέπει να δουλέψουν οι εσωτερικοί χώροι με εμβολιασμένους, να δώσουμε προνόμια στους εμβολιασμένους και να μπορέσουμε να πείσουμε και άλλους στο να εμβολιαστούν. Και να προσπαθήσουν να πείσουν, δεν ξέρω εγώ, να φέρουν όλα τα εμβόλια που υπάρχουν στον πλανήτη, να κάνουν τον κόσμο να νιώσει άνετα, δεν ξέρω. Τι είναι και στους... τι μπορεί να γίνει, δεν το γνωρίζω. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Εγώ θέλω να γίνουν όλα ξεκάθαρα. Για να μην μπαίνουμε κι εμείς σαν επιχειρηματίες, να έχουμε άλλου τύπου συναλλαγές με τους ελεγκτικούς οργανισμούς, τους ελεγκτές, τους αστυνομικούς, τους δημοτικούς αστυνομικούς και όλο αυτό το κυνήγι που γίνεται. Είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το συζητήσουμε σε μια άλλη στιγμή. Κυρία Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα να κερδιθεί αυτό το στοίχημα για το καλοκαίρι, για όσο το υπόλοιπο του καλοκαιριού που απομένει μπροστά μας. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.